Για το πρόβλημα της υγείας που αντιμετώπισε, μίλησε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εσπρέσο ο ηθοποιός Κώστας Ευρυπιώτης. Για 7 ώρες δεν ήμουν στη γη. Τόσο κράτησε το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκα για να αφαιρεθεί η φλεγμονή που είχα στο κεφάλι μου. Ήταν μια πολύ σοβαρή εγχείρηση που δεν θέλω να ζήσει κανένας. Δοξάζω το Θεό γιατί τώρα νιώθω καλά. Είμαι κουρασμένος και το μόνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι να έχω ηρεμία. Για όσο χρειαστεί θα απέχω, με την υγεία δεν παίζουμε. Όλα ξεκίνησαν στις πρόβες. Πήγαιναν από τα λόγια του κειμένου και σταματούσα απότομα. Εγώ δεν αντιλαμβανόμουν τίποτα στις πρόβες. Νόμιζα ότι όλα μπαίνουν καλώς. Πήγαινα να κάνω φινάλι και ξαφνικά έλεγα άλλα πράγματα που δεν είχαν σχέση με το κείμενο. Ωστόσο, οι συναδελφοί μου διαπίστωσαν το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό που πέρασα ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, η οποία μου παρουσιάστηκε εντελώς ξαφνικά. Πήγα και έκανα μια μαγνητική και διαπίστωσα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατόπιν έκανα εγκεφαλογράφημα για να δω τι ακριβώς τρέχει. Το τηλέφωνο δεν το ανοίγω πλέον και αποφεύγω κάθε είδους συνομιλία. Θέλω ηρεμία, ένα βιβλίο και να βρίσκομαι στη θάλασσα. Ο ηθοποιός ερωτάται αν θα επιστρέψει σύντομα στο θεατρικό σανίδι. Πλάκα μου κάνεις. Εδώ δεν ήξερα αν θα ζήσω. Θα επιστρέψω στο θέατρο. Θεού θέλοντος, ό,τι γίνει, θα γίνει το χειμώνα.